τελευταίο του μάτς. Δεν ήταν στις επιλογές του Αλκαράθ. Επιστρέφει στην ομάδα του Άρη με τον Γιάννη Μιχαλίτσο. Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 2-1. Θυμίζω με τον γκολ του Καμαρά στο 26 πήρε ξανά το προβάδισμα. Τάτος για τον Αγάνθο δυνατά. Ο Σίλντεφελτ πρώτος στην μπάλα πλάγιο. Ο Άρης πρέπει να βρει τρόπο να βάλει τον Τάτος στο παιχνίδι. Πρέπει να βρει και τρόπο να εκμεταλλευτεί περισσότερο τα άκρα του. Σαλπικίδης δεν μπορεί να κάνει τον κοντρόλ. Ο ΠΑΟΚ είχε καλή λειτουργία στο πρώτο ημίχρονο, κυρίως από την αριστερή πτέρυγα. Έφερνε την μπάλα στην περιοχή του Άρη. Αρκετές φορές την έφερε. Δύο φορές σκόραρε. Τώρα είναι κάτω από τη μεσαία γραμμή και αμήνεται στην προσπάθεια του Άρη να επιτεθεί στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου. Κασναφέρης. Κοέλιο. Ζαραδούκας. Κοτσαρίδης ξεκινάει αριστερά. Ο Διαμαντάκος μένει εκεί που τελείωσε το πρώτο ημίχρονο δεξιά. Κοέλιο. Βρίσκει χώρο, γυρίζει. Παπαζαχαρίας δεξιά του. Κασναφέρης πάνω στη γραμμή δεξιά. Πρώτα ο Παπαζαχαρίας παίρνει την μπάλα. Τώρα ο Κασναφέρης πάλι στον Παπαζαχαρία. Έχει υπομονή τώρα ο Άρης. Έστω και σε αυτό το 1,5 λεπτό του δευτερού ημιχρόνου. Ο Κοέλιο τελικά κάνει τη μεγάλη παλιά για το Διαμαντάκο. Ο Λίνο παίρνει καλύτερη θέση, προστατεύει την μπάλα. Αυτή καταλήγει out. Πάμε στον Κωστή Μπότσαρη, καθώς βλέπουμε και τον Γιώργο Δόνη που δίνει κάποιες οδηγίες στο Σαλπικίδη. Προσπαθεί να ακούσει, πάει και πιο κοντά για να ακούσει τον προπονητή του. Κωστή. Να σας πούμε ότι οι τρεις ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ από τους αναπληρωματικούς, συγγνώμη, οι οποίοι ξεκίνησαν ζέσταμα, είναι ο Λύσα, ο Αποστολόπουλος και ο Κατσικάς. Και αυτό το οποίο έλεγε και ο Δόνης και ο κύριος Αγγελίνας σε Σαλπικίδη και Αθανασιάδη αντίστοιχα ήταν να ανεβαίνουν πάνω και να πιέζουν, να μην περιμένουν τους αντιπάλους τους, δίνοντάς τους αρκετό χώρο για να ανέβουν χωρίς να τους πιέσουν. Ακόμη ένα λάθος από τον Άρη. Τον Κασναφέρη που δεν είχε αντιληφθεί την πορεία της μπάλας. Πέρασε και κατέληξε πλάγιο του ΠΑΟΚ. Λάζαρ, προβολή του Κοέλιο. Αγάνθο, Τάτος. Ωραία, αλλάζει κατεύθυνση και φεύγει από δύο παίκτες. Δεν είναι κανείς πιο μπροστά από αυτόν όμως. Αγάνθο προσπαθεί να περάσει. Δεν καταφέρνει να αφήσει πίσω του τον Κάτσε. Κασναφέρης για τον Αγάνθο. Κασναφέρης. Μακριά από την περιοχή ο Ισπανός Φορ. Κρατάει ο τριανταφυλάκος σωστά γιατί ο Αγάνθος ήταν επιθυμένος. Τάτος ανάμεσα σε δύο, τρεις. Ο Σαλπικίδης του πήρε την μπάλα. Προσπαθεί να φύγει στην κόντρα. Τάτος επανέρχεται στη φάση. Πλεονέκτημα. Αθανασιάδης παίρνει την μπάλα. Κατσουράνης. Δεν είναι καλή η παλιά για τον Κωνσταντινίδη. Πλάγιο Κοτσαρίδης. Κωνσταντινίδης στα τυφλά γεμίζει, ο Αθανασιάδης θα κυνηγήσει, ο Παπαζαχαρίας φτάσει πρώτος στην μπάλα. Δελίδης άρχισε να πάρει πρωτοβουλία, να βγει να μαζέψει. ΠΑΟΚ ξαναπαίρνει. Παλιάνει για τον Σαλπικίδη στην πλάτη, ο Παπαζαχαρία που δεν είχε καλό βηματισμό. Ο Σαλπικίδης προσπάθησε με κεφαλιά να βρει τον Αθανασιάδη. Ζαραδούκας. Κοτσαρίδης. Αλλά του φεύγει και καταλήγει πλάγιο. Ο Κατσουράνης. Βελίδης βγαίνει και μαζεύει. ΠΑΟΚ έχει μείνει ψηλά, έχει κλείσει τη γρήγορη πάσα του Βελίδη, ο οποίος τώρα με τα χέρια ανοίγει στα άκρα στο Ζαραδούκα. Κάνει προσποίηση και χάνει την μπάλα. Άλλο ένα λάθος. Λάζαρ. Ο Λίνο ανοίγεται. Διαμαντάκος τον ακολουθεί αρκετά. Καμαρά στη γραμμή, αριστερά ο Λίνο. Καμαρά συγκλίνει. Κάτσε άλλο ένα σουτ και αυτό πολλά μέτρα out. Δεν φοβάται να δοκιμάσει ο Κάτσε, αλλά και τα τρία σουτ μια στιγμή. Αυτό είναι το πρώτο του με τα αριστερό. Φεύγουν αρκετά μέτρα μακριά. Πουλίδο, τριανταφυλάκος. Τριανταφυλάκος επιμένει και κερδίζει από τον Λάζαρ.
Κάτσε, τους πέρασε και τον Κάτσε και τον Λάζαρ και συνεχίζει την προσπάθειά του. Φάουλα τον Ρουμάνο Κάρτα από τον κύριο Γοσκάκη. Ζητά συγγνώμη αμέσως ο Λάζαρ από τον τριανταφυλάκο. Στο 51 η κίτρινη κάρτα που δέχεται ο Ρουμάνος. Γι' αυτό εδώ το μαρκάρισμα. Πολύ ωραία προσπάθεια τον Βασίλη Τριανταφυλάκο στο 10ο του μάτς φέτος και στο 5ο της καριέρας του με τη φανέλα του Άρη. Τάτος στην εκτέλεση. Όλοι οι παίχτες του ΠΑΟΚ πίσω από την μπάλα. Τάτος γεμίζει. Ο Τσαρίδης κυνηγάει τον Κωνσταντινίδη. Μακριά η μπάλα, πολύ ψηλά όμως. Προλαβαίνουν οι παίχτες του Άρη να γυρίσουν και ο Τάτος προσπαθεί να κατεβάσει, χάνει από το Σαλπικίδη. Φωτάκης, Σαλπικίδης. Θα σταματήσει ο Φωτάκης για να προλάβει την μπάλα. Χάθηκε η ευκαιρία αντεπίθεσης. Κωνσταντινίδης μία παλιά εκεί που είναι ο Πουλίδο. Τριανταφυλάκος για τον Κοέλιο. Ο Άρης έχει περισσότερη υπομονή στο δεύτερο ημίχρονο. Για την ώρα δεν έχει τρόπο βέβαια να μπει στην αντίπαλη περιοχή. Αλλά ότι κρατάει την μπάλα περισσότερο είναι γεγονός. Πουλίδο προσπαθεί να ανοίξει αυτές οι βιαστικές μπαλιές. Για την ώρα δεν έχουν επιτυχία για τον Άρη. Κάτσε, δεν κάνει καλό κοντρόλ. Προσπαθεί ο Αγάνθο, έρχεται και ο Διαμαντάκος. Ψηλά η μπάλα από τον Αθανασιάδη. Πουλίδο κάνει καλό κοντρόλ και ήταν σημαντικό γιατί ερχόταν ο Λάζαρο να περσάρει. Παπαζαχαρίας πίσω. Βελίδης δεν απομακρύνει αρκετά. Κοέλιο με τον Αθανασιάδη είναι στη φάση. Πορτογάλος μάχεται. Αφήνει το μάτσο ο Μοσκάκης. Πουλίδο. Αγάνθο. Διαμαντάκος ψάχνει χώρο. Αγάνθο συνεχίζει. Ο Τάτος μπαίνει στη φάση. Διόγνιος Σίλντεφελντ. Κοτσαρίδης. Αλλάζει κατεύθυνση. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό και σουτάρει πάνω στον Κωνσταντινίδη. Κοτσαρίδης δυνατά. Ζαραδούκας. Άλλη μια σέντρα. Γιοχνιολίνο, Κοέλιο, το κάνει το σουτ, δεν είναι δυνατό. Γιοχνιοκατσουράνης, Κοτσαρίδης τώρα σηκώθηκε το μεταξύ, ήταν χτυπημένος, πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Ζαραδούκας άλλη μια σέντρα, εκεί που είναι μόνο Κάμαρα. Πρώτος στην μπάλα φτάνει ο Παπαζαχαρίας. Καλύτερα όλα αυτά από τον Άρη στο δεύτερο ημίχρονο. Κοέλιο. Αλλάζει το παιχνίδι, Κοτσαρίδης. Άλλη μια σέντρα. Εκεί που πάει ο Τάτος, διώχνει πάλι ο Λίνο. Λάζαρ. Ένα τάκλιν από τον Κοέλιο που τον βγάζει εκτός αμυντικής λειτουργίας τώρα για τον Άρη και πρέπει να γυρίσει γρήγορα να βοηθήσει γιατί ο ΠΑΟΚ φεύγει γρήγορα στην επίθεση με τον Καμαρά. Να έχει μπροστά του τον Γκαζναφέρη, ο οποίος του βάζει την προβολή και του παίρνει την μπάλα, λέει ο κ. Βοσκάκης. Κάνει και την παλιά για τον Τάτο που κυνηγάει με τον Σίλντεφελντ να βγαίνει από την άμυνα. Έπεσε και ο βοηθός στον αγωνιστικό χώρο. Υπάρχει φάουλ. Για τον Άρη, ο Τάτος σηκώθηκε. Ο Σίλντεφελντ δέχεται την κίτρινη κάρτα. Εδώ είναι και ο βοηθός που γελάει για την πτώση που είχε μετά τη σύγκρουσή του με τον Τάτο. Στο 54. Εδώ είναι ο Γκόρντον Σίλντεφελντ. Και εδώ θα δούμε και την πτώση του βοηθού στη σύγκρουσή του με τον Τάτο. Εντάξει, ο βοηθός έχει σηκωθεί. Απλά δεν είναι στην αυτή τη στιγμή. Υποδεικνύει στον Τάτο που πρέπει να πάει μπάλα και τώρα θα πάει. Όπως και ο κύριος Βοσκάκης πάει προς την περιοχή. Είναι γεμάτοι οι ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων. Ο ΠΑΟΚ πάλι πίσω από την μπάλα. Στο φάουλ. Τάτος. Λίνο την κεφαλιά η μπάλα προς τα πίσω. Ένα γύρισμα που είναι και πάλι μόνο ο Λίνο. Για να απομακρύνει. Τριανταφυλάκος ψάχνει τον Τάτο. Έχει καλύψει ο Λάζαρ. Τάτος παίρνει την κεφαλιά. Η μπάλα καταλήγει out. Ένα καλό δίλεπτο τρίλεπτο pressing από τον Άρη. Με καλύτερη κυκλοφορία. Είναι μια φάση νωρίτερα στην
περιοχή του ΠΑΟΚ με το γέμισμα του Τάτου. Ο Σκουσκάκης δεν έδειξε κάτι. Ο Ιτάνς συνέχεια στο μάτς, στο 56ο λεπτό. Καζναφέρης φτάνει πρώτο στην μπάλα, παραχωρεί πλάγιο. Ο Καζναφέρης που έχει πολλά προβλήματα με τον Καμαρά, είναι και ένας παίχτης που θα μπορούσε να διαβάσει ο μπακ του Άρη, δεν τον έχει ξαναδεί. Ένας παίχτης που φαίνεται, πρώτη εικόνα τουλάχιστον, είναι γρήγορος παίχτης και πολύ καλός μακριά από την μπάλα στις κινήσεις του. Ένας από τους νέους παίκτες που πήρε ο ΠΑΟΚ τον Ιανουάριο. Αθανασιάδης. Λίνο. Το δεξί να αλλάξει παιχνίδι. Εκεί καλές προοπτικές ο ΠΑΟΚ με τον Κατσουράνη από μακριά. Δεν πέρασε το σούτ πάνω στο Ζαραδούκα. Κοέλιο. Ο Αγάνθος στο έδαφος. Παίζεται λέει ο κύριος Βοσκάκης. Καμαρά. Φάουλ από τον Καζναφέρη. Άνθο ακόμη δεν έχει σηκωθεί από τον αγωνιστικό χώρο. Πάμε στον Παναγιώτη Στεφάνο. Παναγιώτη. Φωνές από τον Μιχαλίτσο στον Νούνο Κοέλιο να παίζει όσο περισσότερο μπορεί πιο κοντά στα στόπερ και να προσέχει τις μεταβιβάσεις του. Προφανώς πήρε έναυσμα από κάποιες προηγούμενες προσπάθειες του Πορτογάλου, οι οποίες δεν ήταν επιτυχημένες. Δύο προηγούμενες φάσεις. Πιο γρήγορα λέει ο κ. Βοσκάκη στο Λίνο. Δηλαδή θέλει δύο παίκτες στο τείχος. Με το Λίνο που είναι πολύ καλός στις στιγμένες φάσεις. Είναι αρκετά μακριά βέβαια η μπάλα του περιοχή. Υπάρχει και ο Λάζαρ. Να δούμε. Μπήκαμε στο 58 λεπτό στο κλεάν της Βικελίδης. ΠΑΟΚ προηγείται από το 26 με τον γκολ του Καμαρά. Λίνο εκτελεί. Κεφαλιά προς τα πίσω, το γύρισμα, η κεφαλιά από τον Σαλπικίδη και η απομάκρυνση στη συνέχεια από τον Κοέλιο προ του Λάζαρ σε κόρνερ. Τέταρτο στο μάτς για τους φιλοξενούμενους. Πάει ο Φωτάκης σιγά σιγά να εκτελέσει. Τα περιμένει λίγο ο Φωτάκης. Σίλντεφελ και Κοέλιο τα ακούν τώρα το διετή. Τώρα ο Φωτάκης. Κεφαλιά, περνάει μπάλα στο δεύτερο δοκάρι, βγαίνει ο Βελίδης. Σκέφτεται μπάλα είναι out, λέει ο κύριος Βοσκάκης, θα μαζέψει γρήγορα. Προσπαθεί να βγάλει γρήγορα τον Άρη στην επίθεση ο Βελίδης. Είναι η προηγούμενη φάση με τον Σαλπικίδη να κάνει κεφαλιά προς τα πίσω και συνέχεια Κοέλιο να προλαβαίνει πριν ο Λάζαρ γίνει επικίνδυνος. Λάζαρ που κυνηγάει τώρα τον Κοέλιο. Παπαζαχαρίας. Μίζει για τον Τάτο, πήρε την κεφαλιά ο Σίλντεφελτ. Κοέλιο κατεβάζει, τριανταφυλάκος. Ρισκάρει με μια τρίπλα, παρόλα αυτά βρίσκει τον Πουλίδο. Ζαραδούκας. Μιλάει για τον Αγάνθο. Στην πλάτη του Κατσουράνης ήρθε και ο Κωνσταντινίδης να μαρκάρει. Γυρίζει ωραία ο Ισπάνος. Ανάμεσα από 2-3 τώρα. Αλλαγή παιχνιδιού. Καλή σκέψη για τον Καζναφέρη. Διαμαντάκος έχει βάλει πλάτη το Λίνο. Μεταλλεύεται την κίνηση του Καζναφέρη για να βρει χώρο. Ο Τάτος αλλάζει ξανά το παιχνίδι για τον Ζαραδούκα. Πάρα πολύ ωραία. Σέντρα του Ζαραδούκα. Μέσα στην περιοχή ο Διαμαντάκος δεν προλαβαίνει. Διώχνει ο Λάζαρ. Τριανταφυλάκος παραχωρεί πλάγιο. Καλή κυκλοφορία και υπομονή που λέγαμε από τον Άρη, την οποία έχει στο δεύτερο ημίχρονο. Προηγούμενη φάση από την αρχή μέχρι το τέλος, την αλλαγή παιχνιδιού από τον Τάτο για τον Ζαραδούκα και τη σέντρα που κάνει ο αριστερός μπακ του Άρη. Απομακρύνει η άμυνα του ΠΑΟΚ. Έχει πρόβλημα ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, ο Ιτάνς, ο οποίος είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο.
τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ. Σάρλι Τάντς, που κάνει και αυτός το ντεμπούτο του σήμερα. Την ομάδα του Γιώργου Δόνη. 2 χρόνια σχεδόν μετά το ντεμπούτο του με την πρώην ομάδα του Γιώργου Δόνη. Πάλι τέτοια εποχή τον είχε πάρει στον Ατρόμητο. Και κάνει το ντεμπούτο του 6 Φλεβάρι του 11 με τον Ατρόμητο απέναντι στον Ολυμπιακό Βόλους εκτός έδρας μάτς. Τώρα κάνει το ντεμπούτο του 3 Φλεβάρι του 13 με τη νέα ομάδα του Γιώργου Δόνη 2 χρόνια μετά. Τάντς που δέχεται τις πρώτες βοήθειες στη Γάμπα, αν δεν κάνω λάθος. Για τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ, ο κ. Ρουσκάκης αναγκαστικά πρέπει να περιμένει να είναι έτοιμος ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ. Πάμε μια γρήγορη βόλτα του δύο πάγκους, πάμε στον Παναγιώτη Στεφάνου. Παναγιώτη. Υπάρχει προβληματισμός στον πάγκο του Άρη, παρά το γεγονός ότι η ομάδα δείχνει ένα καλύτερο πρόσωπο στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, ωστόσο δεν βρίσκει τους διαδρόμους προς την αντίπαλη εστία και αυτό είναι και το κεντρικό σημείο των συζητήσεων μεταξύ του Γιάννη Μιχαλίτσου και του Πέτρου Σεραίδη. Πάμε και στον Κωστή Μπότσαρη. Κωστή. Ηρεμία επικράτησε στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Κάποιες παρατηρήσεις για τις θέσεις που πρέπει να έχουμε στον αγωνιστικό χώρο, είτε ψηλά πιέζοντας τον αντίπαλο, είτε πάλι ψηλά η γραμμή της άμυνας, όπως λέγαμε και από το πρώτο ημίχρονο. Καθαρό μυαλό ζητάει η τεχνική ηγεσία, σίγουρες πάσες και όχι εύκολα λάθη. Σηκώθηκε τώρα ο Ιτάνς. Σφίγγει το ιατρικό team των φιλοξενούμενων από τον αγωνιστικό χώρο. Έχουμε τώρα συνέχεια στο παιχνίδι. Είμαστε με πλάγιο του ΠΑΟΚ. Εδώ είναι οι εύστοχες πάσεις στο μάτς. Λίγο πιο καλό το ποσοστό που έχει ο Άρης. Ο Έλιο έχασα τον Κάτσο, 30 φυλάκος που έχει δουλέψει πολύ στη μεσαία γραμμή. Σε όσο έχει αγωνιστεί, εδώ βάζει και την κόντρα. Αλλά η μπάλα καταλήγει στον Αθανασιάδη που κάνει μια πάσα. Μια καταλήγει απευθείας πλάγιο out. Ζητάει συγγνώμη από τους συμπαίκτες του. Το λάθος το έκανε όμως. Πλάγι εκτελείται γρήγορα Ζαραδούκας. Ο Τσαρίδης. Καλές αλληλοκαλύψεις από τον ΠΑΟΚ. Πάλι ο Κοτσαρίδης πολύ γρήγορα βρέθηκε με 2. Ο Ζαραδούκας τώρα επιμένει. Πάλι ο Κοτσαρίδης προβολή. Πλάγι από τον Αθανασιάδη. Γρήγορη εκτέλεση για τον Τάτο. Ο Λάζαρ σε κόρνερ. Πρώτος στο δεύτερο ημίχρονο για τον Άρη. Δεύτερο στο μάτς καθώς ο κόσμος του ζεσταίνεται. Αντιλαμβανόμενος ότι γίνεται προσπάθεια από τον Άρη να μπει στην περιοχή του Ιτάνς. Τάτος εκτελεί. Διώχνει ο Αθανασιάδης. Η μπάλα θα πάει πάλι στον Τάτο. Βάζει πλάτη τον Κάτσε και αφήνει την μπάλα να καταλήξει πλάγιο. Ζαραδούκας. Καζναφέρης απέναντι η διαγώνια αριστερά είναι μόνος του ο Τάτος και ζητάει μπάλα. Τώρα φτάνει η μπάλα στον Τάτο που κάνει τη σέντρα η οποία ήταν επικίνδυνη αλλά δεν ήταν κανείς σε σωστή θέση. Διαμαντάκος. Καζναφέρης. Άλλη μια σέντρα με πολλά φάλτσα. Διώχνει ο Σίλντεφελντ. Ο Λίνο πρώτου Διαμαντάκου. Σαλπικίδης τσίμπησε την μπάλα για να πάρει ο Καμαρά που είναι πολύ γρήγορος και με την μπάλα στα πόδια. Θα ανακαλύψει ο Ζαραδούκας. Καμαρά, πολύ ωραία προβολή από τον Ζαραδούκα. Σταματά τον μεσοεπιθετικό του ΠΑΟΚ. Και κάνει και γρήγορα παλιά ο Ζαραδούκας για τον Αγάνθο. Κάνει κοντρόλ με τον Κωνσταντινίδη στην πλάτη του. Βάζει ο Κάτσε μία κόντρα. Παλεύει με τον Κοτσαρίδη ο αμυντικός μέσος του ΠΑΟΚ. Κρατάει ο Κοτσαρίδης. Επίμονος και ο παίκτης του Άρη. Αλλά ο Κάτσε την έκανε τη δουλειά του. Σταμάτησε την αντεπίθεση του ΠΑΟΚ. Κοτσαρίδης, Τάτος. Τριανταφυλάκος. Καζναφέρης. Ζητάει ο Τάτος μπάλα ανάμεσα από τα στόπερ. Πρώτα ο Διαμαντάκος παίρνει μπάλα. Απέφυγε δύο, βρίσκει χώρο. Δεν απέφευγε τρίτον. Τον Φωτάκη που τον έκοψε. Καμαρά. Κάτσε. Γρήγορα και πολύ ωραία ο Κοτσαρίδης. Ο Διαμαντάκος διορθώνω. Πουλίδο. Τάτος. Τώρα ανέβηκε ο Καζναφέρης και τώρα του περνάει σωστά την μπάλα ο Τάτος. Η σέντρα του Καζναφέρη με φάλτσα. Ο κ. Μποσκάκης εδώ λέει να συνεχιστεί το μάτς. Με τις διαμαρτυρίες των γηπεδούχων.
Ο Ιτάνς μαζεύει την μπάλα. Και τώρα θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Εδώ είναι η κατοχή της μπάλας σε λεπτά μεταφρασμένη. Σαλπικίδης. Καλή απομάκρυνση. Εδώ η κατοχή της μπάλας. Σαφέστατα βελτιωμένη για τον Άρη. Λάζαρ. Καμαρά έχει ανοιχτή. Καμαρά. Ανάμεσα σε δύο τώρα. Αναγκαστικά προς τα πίσω η μπάλα. Λίνο. Κάτσε. Καμαρά. Φωτάκης. Λίνο. Κατσουράνης. Σέντρα. Πρώτος την μπάλα ο Πουλίδος. Σηκώνει ψηλά την μπάλα. Φωτάκης με τον Κοέλιο. Κάτσε. Άλλο ένα σουτ. Μπλοκάρει ο Βελίδης. Στο 66. Τέταρτο σουτ στο μάτς από τον Κάτσε. Σίλντεφελτ πρώτος την μπάλα. Καμαρά. Πίσω για τον Λάζαρ. Καμαρά πάλι κάνει καλή κίνηση μακριά την μπάλα. Με φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Εδώ είναι η προηγούμενη φάση. Εδώ είναι ξανά η προηγούμενη φάση. Ο κύριος Βοσκάκης έδειξε να συνεχιστεί το μάτς. Σίλντεφελντ.